Αυτονόητο μήνυμα από τους φορείς που ακούσαμε. Μένουμε Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί χθες είχε αρκετά θέματα, φίλες και φίλοι, που πέρασαν εκτός τα ημερήσιας διάταξης. Είχαμε και αρκετά προημερησίας και πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Γουλιδάκη. Ακούσαμε πριν τον αντιδήμαρχο Μακρύγιαλου, γιατί εκεί έγινε συζήτηση μεγάλη για το θέμα του νερού και την συνεργασία με το Δήμο Σιτίας, συμβάσεις που δεν, αυτό που έληξαν, ποιος θα κάνει τι, ποιος θα επισκευάσει τι. Καλημέρα σας, κύριε Γουλιδάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και ένα καλό, δροσερό καλοκαίρι θα έλεγα εγώ, γιατί σε σχέση και με το κοινωνικό μήνυμα που δώσατε, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχολιασμό, που είναι πραγματικότητα, η καθαρινή των οικοπαίδων έχει και τη φορολογική του διάσταση. Υπάρχει και σχετική πλατφόρμα η οποία στην πράξη συνδέει, λόγω των κωδικών που χρησιμοποιούν για να δηλώσει το ακίνητό σου και τον καθαρισμό του κτλ. Και τα λογιστήρια μας ενοχλεί πολλοί κόσμος και απλά λέω σαν νομοθεσία του ελληνικού κράτους ότι επιφέρει πρόστιμα από χαμηλά ποσά των 500 ευρώ μέχρι και πολύ μεγάλα ανάλογα τις εκτάσεις, τις ιδιοκτησίες, όταν δεν γίνει σχετική δήλωση μέσα στη σχετική πλατφόρμα για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Χωλαίνει πάντως η πλατφόρμα σε κάποιες Η πλατφόρμα χωλαίνει όντως, γιατί θέλει και λεπτούς χειρισμούς, δεν είναι αντικείμενο λογιστικού κυρίως ενδιαφέροντος, έχει να κάνει κυρίως με μηχανικούς. Αλλά ο κόσμος αυτή την περίοδο τρέχει από τις διάφορες πλατφόρμες που έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα θέματα αυτά. Ψηφιακή μετάβαση δεν κάνεις με το να στείλεις μόνο πλατφόρμες, έτσι. Μπορεί να υπάρχει μια πλατφόρμα. Ο χειριστής, ο χρήστης, αυτός θα χάσει χρόνο, θα ασχοληθεί και θα έχει και την ευθύνη της οποιασδήποτε υποβολής, καταλαβαίνετε, πρέπει να πληρωθεί. Τόσες πλατφόρμες ο κόσμος δεν μπορεί να τις έχει δωρεάν. Όποιος γνωρίζει το κάνει, αν δεν έχει γνώσεις ακριβώς όλων των παραμέτρων που ζητάει, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον ίδιο τον εαυτό. Για το Δημοτικό μας Συμβούλιο το χθεσινό, ένα από τα Δημοτικά Συμβούλια. Οφείλω να πω, πριν ακούσω κάποιες ερωτήσεις, ότι χθες χάθηκε, μάλλον δεν χάθηκε, πολύτιμος χρόνος όμως, ο οποίος θα μπορούσε να συζητηθούν τα θέματα της ατζέντας, καταρχήν, πολύ σημαντικά για την παράταξή μας. Χάθηκε στην αρχή και όπως έκαναν και στο Δημοτικό Συμβούλιο παρατήρηση, τέθηκαν θέματα που έχουν απολογιστικό χαρακτήρα. Ναι. Καλό άρα, είναι στην ενημέρωση. Σε μια συνεδρίαση απολογιστική. Η συνεδρίαση απολογιστική έχει ήδη ανακοινωθεί. Σας τη λέω και εγώ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 26 του μήνα, ημέρα Τετάρτη. Δεν θυμάμαι από την πρώτη και μας έχουν ζητήσει. Οπότε θα μπορούσε εκεί να μπει. Να αποστείλουμε τα θέματα μέχρι και ένα ο κάθε δημοτικό σύμβουλο και μέχρι 10 που θα συζητηθούν μετά τη σχετική διαδικασία στις 26. Έκανα αυτή την παρατήρηση γιατί ο Δήμος έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Έχει τις ελλείψεις, τις παθογένειες, όλα αυτά που όλοι κατά καιρούς αναφέρουμε. Ναι. Έτσι. Μέσα όμως από τη διαδικασία της καινούργιας νομοθεσίας, λέει κάθε δύο μήνες. Ναι. Μέσα σε αυτή περισσότερος χρόνος χαρίζεται και για το Δημοτικό Σύμβουλο που θα έχει το θέμα, αλλά για να συζητηθούν όλα τα θέματα. Ο Δήμαρχος έκανε μια ενημέρωση που θέλω να σταθώ λίγο. Αρχικά, στην οποία αποφύγαμε, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας τη λέξη διπλωματία, δεν θέλουμε να σταθούμε σχολιασμό του Δημάρχου, είναι απαραίτητος κάθε φορά, όπως και του Περιφερειάρχη και κάθε Δημάρχου, να ενημερώνει το σώμα για πράγματα που τουλάχιστον πρόσφατα έχουν εξελιχθεί. Μέσα στην ενημέρωση λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι η πληροφόρηση που έχει για το πώς τελικά θα κατασκευαστεί και πότε θα κατασκευαστεί, που δεν ξέρουμε ακριβώς το χρόνο, το λιμενικό καταφύγιο, ένα έργο πραγματικά αναπτυξιακό για την περιοχή του Μακρύγιαλου, έχει μεταφερθεί με τις πληροφορίες που είχε ο ίδιος από τους αρμόδιους υπουργούς στο ΤΑΙΠΕΔ. Ενώ ο Δήμος Ιεράπετρας, με τις προσπάθειες που είχε καταβάλει τα προηγούμενα χρόνια, τις μελέτες και όλη τη σύμπραξη που χρειαζόταν για να αναδειχθεί το πρόβλημα, έτσι, προηγούμενη δημοτική αρχή, ήξερε ότι θα είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης καταρχήν και δεύτερον, κύριος του έργου θα ήταν ο Δήμος Ιεράπετρας να το προκηρύξει, να το δημοπρατήσει, να το παρακολουθήσει, να το επιτηρήσει και να το παραλάβει και να δει και τα προβλήματα που θα υπήρχαν. Είπε ο Δήμαρχος ακόμα ότι τις επόμενες ώρες ή μέρες ενδεχομένως θα έχουμε την πραγματική πλήρη πληροφόρηση αν πραγματικά νομοθετικά έχει αναλάβει να το κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Αντιδράσαμε και η παράταξη του κυρίου Καλατζάκη και εγώ στο κομμάτι και προφανώς συμφωνούμε σαν παράταξη με την πρόταση του κυρίου Καλατζάκη να ενημερωθούμε γρήγορα και αν χρειαστεί να γίνει και μονοθεματικό συμβούλιο στο οποίο θα δώσουμε ένταση. Είχα τομοφωνία, πιστεύω, και οι τρεις παρατάξεις. Θα στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς, πράγματα που ο Δήμος σχεδίασε και θέλει να τα ολοκληρώσει και έχει βάλει πολύ, θα έλεγα, κόπο και υδρότα και προσπάθεια για να φτάσουμε το σημείο, δεν θα θέλαμε να περάσουν στα χέρια ανθρώπων του ΤΑΙΠΕΔ, διότι αλλάζουν χρονολογικά
οι προτεραιοποιήσεις, ποιος θα κάνει τι και πώς. Και εμείς δεν είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, μπας φετός κάθε στιγμή, όλοι οι αιρετοί και ο Δήμαρχος, για να πιέζουμε να προτεραιοποιηθούμε. Αν το αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ, δεν μπορούμε να ξέρουμε το χρόνο της εκτέλεσης. Ναι. Κάτι σημαντικό ακόμα είναι ότι είπε ο Δήμαρχος ότι το συμπληρωματικό ποσό που απαιτούσε από την αρχική μελέτη του 1,8 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 400 έως 500.000 ακόμα, θα τα βάλει το κράτος. Όμως η είδηση ότι θα το εκτελέσει το ΤΑΙΠΕΔ ελπίζουμε να μην είναι πραγματική και να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτό το συμβούλιο το μονοθεματικό. Ναι. Κατά τη διαδικασία λοιπόν, για να μπούμε σε κάποια ροή τη συζήτησή μας, της ενημέρωσης, τέθηκαν και άλλα ζητήματα που αφορούσαν τους κάδους, που αφορούσαν την καθημερινότητα. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε παράλληλα ότι γίνονται προσπάθειες. Αρκετή ώρα συζητούσαμε για αυτά τα πράγματα και βέβαια φτάσαμε και σε ένα σημείο μέσα από τις διαδικασίες να έχουμε και εντάσεις μεταγενέστερα, οι οποίες δεν τιμούν το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Από την άποψη λοιπόν ότι υπάρχει απολογιστική, για να ξανάρθω στην κουβέντα μας, έχουμε ζητήσει και εμείς ήδη από τα μέσα της παράταξής μας, όποιος θέλει κάποιο θέμα να το προωθήσει, να το επεξεργαστούμε, να δούμε η παράταξή μας πόσα θα βάλει. Έχουμε ζητήσει από την παράταξή μας εμείς να έχουμε 10 θέματα, αφού 10 συζητούνται, και αν βάλουν και άλλες παρατάξεις, να συζητηθούν συνολικά. Γιατί υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη δεύτερη απολογιστική συζητήθηκαν μόνο 7 θέματα. Ναι. Εμείς δεν έχουμε σκοπό την απολογιστική να μην πληρώσουμε την αναγκαιότητά της και το χρόνο της, άρα 10 θέματα να συζητηθούν, να γίνει επιλογή. Αν τα βάλουμε εμείς τα 5, τα 3, δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει να συζητούνται για να έχει και ο χρόνο και ο κόσμος να αντιληφθεί τα βήματα και το σχεδιασμό που έχει η νέα Δημοτική Αρχή σε σχέση με την προηγούμενη, για βελτίωση, διαφοροποίηση και όλα αυτά που είναι αναγκαία για να υπάρξει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Από εκεί και μετά έχουμε θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικά και αν θέλετε να πω την άποψή μου πέρα από το θέμα του νερού στο Μακρύ Γυαλό. Που αποδείχθηκε σε κάθε περίπτωση μέσα από τη συζήτηση που έγινε και το όσα μπορέσαμε να καταλάβουμε μέσα από την ένταση, ότι όσον αφορά τις επιμέρους υποχρεώσεις μέσω των συμφωνιών του Δήμου της Ιτίας και της Ιεράφετρας, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατάστασης και να αναζητηθεί τρόπος να επιληθεί στο επίπεδο του δυνατού και με τα νερά που υπάρχουν, και θα πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο πλέον της αναγκαιότητας να χειριζόμαστε και όσο νερό δικαιούμαστε κατάλληλα το επόμενο διάστημα και οι πολίτες. Θεωρώ προσωπικά, σαν επικεφαλής της παράταξής μας και τα μέλη που παρακολουθήσαμε χθες, ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να αποφευθεί η χθεσινή ένταση. Δεν κοσμεί το Δημοτικό μας Συμβούλιο εντάσεις μεταξύ πρώην Δημάρχου και νυν Δημάρχου και ούτε και θα μπορούσαμε να κάνουμε τους διαιτητές σε μια τέτοια κατάσταση, η οποία έχει ξεφύγει του ελέγχου. Έγινε διακοπή και επανήλθαμε στα θέματα της ατζέντας αμέσως μετά. Είναι γι' αυτό και μάλιστα ο κύριος Καλατζάκης είπε ότι το Μακρύ Γυαλό θα μείνει από νερό. Έτσι, αν δεν. Εντάξτε, είναι η αγωνία του, τη σέβομαι έτσι. Πραγματικά είναι μια προειδοποίηση. Από εκεί και μετά, πραγματικά η συνεργασία είναι εκείνη η οποία θα επιλύσει το πρόβλημα και όχι μια διελκυστήρα η οποία μπορεί να είναι εσύ, εγώ και ποιο άλλο και την από τώρα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, είναι υπαρκτό το πρόβλημα στην περιοχή. Υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα, το οποίο την άποψή μου την εξέφρασα εχθές και την ξαναλέω και από εσάς σήμερα. Έχει περιθώρια και για την υπογραφή νέα σύμβαση και τροποποίηση εφόσον είναι δυνατόν, αλλά και μια καλύτερη προσέγγιση από την πλευρά του Δήμου Σιτίας. Περιμένουμε σήμερα, αύριο μεθαύριο και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τα πρώτα φώτα, τα πρώτα δείγματα γραφής. Και να αξιοποιηθούν βέβαια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι υπάρχουσες υφιστάμενες γεωτρήσεις, γιατί όσον αφορά το να ανοιχτούν νέες γεωτρήσεις. Θα ξέρετε ότι και η πολιτική που ακολουθεί η περιφέρεια, που αδειοδοτεί τέτοιου είδους γεωτρήσεις αλλά και χρηματοδοτεί πολλές φορές, έχει μια επιτροπή περιβάλλοντος. Έχει ανθρώπους που ασχολούνται και αν μπορούμε να το κάνουμε, με ένα τέτοιο υδροφόρο ορίζονται και τέτοιες καταστάσεις. Οι φυστάμενες λοιπόν γεωτρήσεις, προφανώς η περιφέρεια συμπληρωματικά, εφόσον ζητηθεί, θα συνδράμει μέσα σε αυτή τη διαδικασία να βελτιωθούν. Έχουμε ζητήματα. Έχει ζήτημα, ας πούμε, και στα κβόχια η γεώτρηση. Μπορεί να βγάλει παραπάνω νερό, δεν το βγάζει, έχει μηχανικά προβλήματα. Πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση με ένα μικρό κόστος, να φτιάξουμε και αυτή τη γεώτρηση. Για το νερό, πολλά μπορεί να λένε. Αλλά εμείς, η τακτική μας είναι να υποστηρίζουμε, να τεκμηριώνουμε, να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε γενικά την κατεύθυνση επίλυση αυτών των προβλημάτων στο επίπεδο του δυνατού. Γιατί για το νερό. Ο κ. Παπαδάκης πριν διέκρινε δόλο όμως. Κοιτάξτε, το άκουσα. Θεωρώ ότι είναι πολύ βαρύγδουπος αυτός ο. Αυτή η διατύπωση και σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να κινηθεί, να υπερασπίσει τον εαυτό της, να ακούσουμε τις απόψεις. Εμείς προσωπικά σαν παράταξη δεν αποφεύγουμε να πάρουμε μέρος. Δεν μπορούμε να πούμε από τη στιγμή που δεν έχει ακόμα διατυπωθεί ότι έχει δίκιο ο κύριος Παπαδάκης ή όχι. Θεωρώ ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες λύθηκαν οι παρεξηγήσεις, έγινε η σχετική διακοπή και ότι σήμερα
Έχουμε μπροστά μας τα προβλήματα και όχι τις μεταξύ μας διαφορές. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας βαρύγδουπος, μια βαρύγδουπη διατύπωση, η οποία ενδεχομένως θα πρέπει να την αναπροσαρμόσει. Να. Εγώ προσωπικά, με ρωτάτε, δεν θα μπορούσα να έχω ένα τέτοιο χαρακτηρισμό, αλλά δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος, διότι έχει βαρύνουσα σημασία. Mm-hmm. Πάντως, ανεξάρτητα με την διατύπωση, προφανώς είναι κάτι το οποίο. Το βάρος μιας απόδειξης, αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι επαφίεται στον ίδιο εκείνο ο οποίος κάνει τη διατύπωση. Βεβαίως, αλλά αν είναι μέα κούλπα, να το πει. Αν δεν είναι, θα πρέπει να το υποστηρίξει. Περιμένουμε και την αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία προσβάλλεται αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μας. Γεγονός όμως είναι ότι όλη η δημοκρατική ροή μιας διαδικασίας είναι να αποφεύγονται τέτοιου τύπου επεισόδια, θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Διότι η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι υπάρχουν διαφορές. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Οι διαφορές πρέπει να μείνουν στο περιθώριο. Σίγουρα, αλλά το ότι δεν έχουν συντηρηθεί είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Σημεία τα οποία θα μπορούσαν να είχαν συντηρηθεί μήνες πριν ή να είχαν διορθωθεί, έτσι ώστε και οι ποσότητες νερού να είναι ικανές να μπορούν να ιδρεύουν όλο το φάσμα του Μακρυγιαλού και όχι να χωρίζονται σε πάνω από τον περιφερειακό δρόμο και κάτω από τον περιφερειακό δρόμο. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα πια. Ό,τι και να πούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, από τη στιγμή που έχει μπει μπροστά η διαδικασία για να επιληθεί και με τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν εχθές, πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα φως όσον αφορά τις πιθανές λύσεις. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να στοχεύουμε και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι. Μάλιστα. Τώρα, μιας και πιάσαμε τα νερά, υπάρχει. Θα μείνουμε από νερό, όπως φαντάζομαι βλέπετε κι εσείς. Και άρδευσης και εδώ το φράγμα έχει θέμα. Παρόλο που έχουμε είναι σε εξέλιξη τέλος πάντων διαδικασία για τα δύο έργα. Νερό δεν θα φέρουν. Ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές να μας λέει για το πρόγραμμα το περιφερειακό και την έμφαση, την προτεραιότητα που μπαίνει όσον αφορά τα θέματα ίδρυυσης και άρδευσης. Εδώ μια μικρή παρένθεση να κάνουμε για το νερό. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, να το πω και έτσι, όπως και για τα νοσοκομεία. Και ρωτώ, θα γίνει το νερό όπως τα νοσοκομεία του νομού? Ξεκινώντας από μια τοποθέτηση όσο μπορώ περιληπτικά, με μια εμπειρία που κουβαλάω όσον αφορά και τα θέματα του ΕΒΑ αρκετά χρόνια, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσω, ακούγοντας και τον σημερινό αντιπεριφερειάρχη εχθές, ότι οι πρώτες συνεδριάσεις όλων των ΤΟΕΒ του Λασιθίου έγιναν στη διάρκεια της θητείας μου, που ήταν απολύτως αναγκαίες για να δρομολογήσουμε όλα όσα κατόπιν ακολουθήθηκαν. Και να υπενθυμίσω, μια που αναφέρθηκε χθες ο κ. Ανδρουλάκης, ότι για τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ του ΤΟΕΒ Παπαγιανάδων έχει χυθεί πολύ μελάνη και υδρότας από την κυρία Πετράκη παλιότερα, μετά εμένα και στη συνέχεια τώρα, και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί. Υπήρχαν θέματα. Για τις χρηματοδοτήσεις του ΤΟΕΒ Μεραμπέλου τις διπλές, η πειρά ότι έχει ήδη 2,2 εκατομμύρια είχε εκταμιευτεί, γεωτρήσεις που είχαν διανοηθεί και εδώ και στη Σιτία και οπουδήποτε είχε δυνατότητα τα προηγούμενα χρόνια η περιφέρεια. Για το νερό όμως παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα. Τις ελλείψεις δεκαετιών, ξεκάθαρα για τίμια, πρέπει να τις χρεώσουμε κάπου. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε, μόνο ψηλά η κεντρική πολιτεία. Είναι όλοι όσοι εμείς περάσαμε ρετή, που δεν δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα χρόνια της ευμάρειας, αναφέρω και τον εαυτό μου μέσα, για τη δημιουργία κατασκευή μικρών φραγμάτων. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά και το 19 που ανέλαβα, πρώτοι που ήρθαν όσον αφορά την ύπαιθρο άνθρωποι για να με ενοχλήσουν είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν βοηθήσει πολύ, έτσι, από το να ονομαστεί, να μπουν σε μια διαδικασία και να γίνουν εγγραφές στην ομαρχία παλιά, στην περιφέρεια μετέπειτα, για μικρά φράγματα σε όλο το νομό Λαστείου. Σε αυτά έχει επιλεκτικά η περιφέρεια Κρήτη. Αυτό τώρα μια δεκαετία, έτσι. Ακριβώς. Τώρα δηλαδή κάνουμε την κουβέντα πραγμάτων που δεν έγινε όταν έπρεπε, αλλά τώρα πλέον αναγκαιότητα να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε. Κάποια χρήματα θα έχουν μπει σε κάποια βαριά κουβέντα τώρα, αλλά μα ακούστε. Να την πείτε, ελεύθερα. Ντάξει. Από πάνω ξεκινήσαμε και επιλέγηκαν για τον νομό Λαστείου δύο μεγάλα φράγματα. Άγιος Ιωάννης Κοχλακιές. Πέστε μου την εξέλιξη που έχουν. Να, εκεί, από λόγια είμαστε γεμάτοι. Κάθε φορά είπα που έχουμε εχθές, εκλογές την ξανασυζητάμε. Ακριβώς. Είπα και εχθές ότι όσον αφορά το λιμενικό καταφύγιο, μου φέρνει στο μυαλό μου το πολυδύναμο ιατρείο Μακρυγιαλού, όπου είπα εχθές ότι ήταν η περιφέρεια, είχε την πρόθεση να χρηματοδοτήσει με 1.150.000 τη μελέτη που είχαμε επικαιροποιήσει την άδεια το 2022, αναφέρω, όχι 100 χρόνια πριν, για να προχωρήσουμε την κατασκευή σαν περιφέρεια. Τότε δηλώνω δημόσια και εφθαρσώς ότι σε συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο από αρουσία της κυρίας Δράφης, η κυρία Μπορμπουδάκη αρνήθηκε τότε να το κάνει η πολιτεία μέσω της περιφέρειας, γιατί ήθελε να το κάνει μέσω Ταμείου Ανάκαμψης από την Αθήνα. Εδώ προεκλογικά ακούμε άλλα. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη. Το λέω σε αυτό γιατί
για το λιμενικό καταφύγιο. Είχα ενημερώσει τους κατοίκους περιοχής προσωπικά και μπορούν να βγουν να σας το πούν πριν τις εκλογές. Δεν θα ήθελα, και το είχα πει και σε εσάς, ότι βλέπουμε πολλά έργα να απεντάσσονται. Το πρώτο δημοσιοποιήθηκε πριν τις εκλογές, αφορούσε το φράγμα, τα συνοδά έργα. Που άλλαξε η τύχη και η ροή, τώρα έχουμε άλλο κατασκευαστή. Δεν λέει και πολλά πράγματα αυτό. Λέει όμως να δούμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των συνοδών και ο νέος κατασκευαστής τι προβλήματα θα δημιουργήσει, τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Άρα πρέπει να εγρηγορούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Για το νερό λοιπόν, για να μην χάσουμε την κουβέντα. Για το νερό, κάθε τοπικό διαμέρισμα έχει να διαχειριστεί σοβαρό πρόβλημα. Καταρχήν, μικρότερες ποσότητες νερού. Η αίσθηση και το νόημα που θέλουμε και η φιλοσοφία που σαν παράταξη θέλουμε να δώσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους συναδέρφους όλους, είναι το νερό που υπάρχει να γίνει ορθή διαχείριση με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν βελτιώσεις, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε και γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση πράγματα. Βάνες, κολεκτέρ για τα αρδευτικά συστήματα. Με τους υδροδομείς να προσπαθούν να διανεμηθεί δίκαια. Αυτό θέλει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος ότι σε κάποιες περιοχές είναι λιγότερο το νερό. Δεν αισθάνεται όμως καλά να ξέρει ότι ο ένας ποτίζει και έχει σαν τον πράσινο βασιλικό τον κήπο του, τις ελιές του, και ο άλλος δίπλα προσπαθεί να βρει να πάρει νερό. Πάει να γίνει κάτι καλύτερο, σε αυτό είμαι σίγουρος. Από την άποψη λοιπόν της περιοχής του Μακρυγιαλού, αλλά και των υπολείπων περιοχών, θεωρώ ότι έχει μπει μια κατεύθυνση. Σας έχει μιλήσει ο κύριος Κουγιουμζάκης και παρά τις πρώιμες, θα έλεγα, του Απριλίου, μάλλον μετά τους νεροφόρους, τους υδρονομείς δηλαδή, ζητήματα που αναδείχθηκαν, και εγώ η αίσθηση που έχω από τις οχλήσεις του κόσμου είναι ότι μάλλον έχει μπει σε μια άλλη ροή το πράγμα για τη διαχείριση των αρδευτικών συστημάτων που αφορούν το Δήμο. Εχθές, παράδειγμα, μέσα στα θέματα που είχαμε, γιατί και αυτά είναι καθημερινότητα και πρέπει να την ξέρει ο κόσμος, εγκρίναμε το ποσό περίπου των 90 πόσο χιλιάδων για να μπορέσει να υδροδοτείται από τον ΤΟΕΒ, το κάτω χωριό, όλη η περιοχή του, έτσι, Παπαδιανά, Επισκοπή κτλ, αλλά και η Μακρυλιά. Με τα χρήματα αυτά που εγκρίθηκαν, θα παίρνει και το νερό της Μαλάβρας, κυρίως η περιοχή του Κάμπου, κάτω χωριό κτλ, αλλά και της Μακρυλιάς. Και αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί να βοηθήσει. Να καταλάβει ο κόσμος ότι πληρώνει, γιατί υπάρχει μια απόφαση. Αγοράζουμε το νερό από το Δήμο με ένα τίμημα 18 ευρώ, 18 λεπτά, συγγνώμη, ανακυβικό, μια απόφαση την οποία έχει υπογράψει προσωπικά σαν αντιπεριφερειά το 2022, και ο Δήμος, ασκώντας κοινωνική πολιτική, χρεώνει λιγότερο. Έχει όμως πολύ σημασία οι πολίτες να το αντιληφθούν και στις περιοχές του κάτω χωριού, Παπαδιανά, πάνω χωριό και όλα αυτά, αλλά και στη Μακρυλιά. Ότι θα πρέπει να γίνει ορθή διαχείριση, μια που ο Δήμος βάζει πλάτη για αυτές τις συμβάσεις. Από την πλευρά του και ο ΤΟΕΒ κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει και έχει πάρει σωστά μέτρα για να έχουμε μια καλύτερη χρήση. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος... Πρέπει να είναι λόγω... σε κατασταλτικά μέτρα, δηλαδή. Κοιτάξτε, και τόσα χρόνια τι κάναμε τώρα, μισό λεπτό, τόσα χρόνια τι κάναμε. Είναι η πρώτη φορά που το διαχειριζόμαστε αυτό το θέμα. Όχι, προσωπικά αν με ρωτάτε χρονικά για την εμπειρία, δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ τρεις τεράστιες κρίσεις. Να σας πω κάτι, είμαστε άχρηστοι, συγγνώμη δηλαδή, για την έκφραση, ανίκανοι. Εντελώς. Δεν είναι θέμα ανικανότητας μόνο. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών κάθε φορά και θέμα διεκδικητικότητας. Να σας πω κάτι. Έχουμε μελέτες, είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο Υπουργείο, βαράμε πόρτα, κάνουμε, ράνουμε. Τι κάνουμε? Για να μην τα βάλουμε όλα σε ένα σακί, γιατί δεν θέλω να μηδενίζω και να απλοποιώ ούτε να αυτοκυλεύω τα πράγματα. Εσείς ότι διεκδικούμε σωστά? Όσον αφορά, δηλαδή, είμαστε τόσα χρόνια, ας πούμε, μια προσαγωγό που θα γινόταν, θα είχε τελειώσει σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Και την παλεύουμε τώρα πόσο? Ναι, όμως να μεταφέρουμε ευθύνες ακριβώς πού. Δεν ξέρω, δεν μεταφέρω ευθύνες. Θα σας πω την άποψή μου. Την άποψή μου, ναι, ζητάτε, και θα τη διατυπώσω. Ανίκανοι να διαχειριστούμε σοβαρά θέματα. Δεν το θεωρώ ανικανότητα. Γιατί, πώς το θεωρείτε δηλαδή? Να σας πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι με την έκφραση αυτή ισοπεδώνουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δώσαν και τη ζωή τους την ίδια όλα αυτά τα χρόνια για να γίνουν αυτά τα έργα και να μπουν και να γίνουν μελέτες. Να φέρω ονόματα δεν χρειάζεται. Αλλά έχουν ανθρώποι ασχοληθεί πολύ και γραφειοκρατικά και βοήθησαν. Το αποτέλεσμα μετράω. Εγώ δεν λέω, δεν φωτογραφίζω κανέναν. Ναι, το αποτέλεσμα όμως κρίνεται. Το αποτέλεσμα κρίνεται ότι τώρα πια θα μείνουμε πάλι από νερό και θα γίνει ο πόλεμος του νερού. Έτσι, εικόνες από το μέλλον στο χθεσινό. Από το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω αν δεν έχει τελειώσει όλο το διάστημα, δηλαδή από τώρα Ιούνιος ακόμα. Να πούμε ότι θα μείνουμε από νερό και να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο ζήτημα που εσείς δεν είμαστε μοναδικοί που το έχουμε. Θα μείνουμε από νερό, δηλαδή. Όχι, θα γίνουν τα καλύτερα δυνατά και θα έχουμε μια διαχείριση, γιατί ξαναθυμηθείτε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, 17 προς 18 ή 18 προς 19, είχαμε πάλι ένα επίπεδο στο φράγμα της Ιεράπετρας, αν μιλήσουμε γι' αυτό μόνο. Ευτυχώς να μην αναφέρω τη Μεσαρά και τις άλλες περιοχές, δεν μας αφορά. Ούτε τον Αποσελένη.
Μπορώ να μιλάω και για αυτά πολλές φορές δεν χρειάζεται. Ας δούμε εδώ τα δικά μας. Όλοι οι συνυπεύθυνοι αυτή τη στιγμή τι έχουν. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό να λέτε, αλλά το ανικανότητα ή όχι εξαρτάται συνολικά και τις επιλογές κάθε φορά που κάνουμε πολιτικά, τους ανθρώπους που ψηφίζουμε, υποστηρίζουμε να μας εκπροσωπούν. Μα δεν λέω από πάνω, η ανικανότητα από, πάνω, από κάτω μέχρι πάνω. Από κάτω μέχρι πάνω, ναι, και ό,τι αφορά σε κάθε ένα από εμάς που είμαστε ρετοί, να την αποδεχτούμε. Να το επαναδιατυπώσω. Δεν είχαμε την ικανότητα να λύσουμε το πρόβλημα. Εντάξει. Εμείς όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους που από τον ομό Λασιθίου έχουν συνδέσει το όνομά τους με μικρότερα και μεγαλύτερα κομμάτια του θέματος του νερού, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα με το νερό και τις ενέργειες που έχουν γίνει και τις χρηματοδοτήσεις του ΕΒ και τις γεωτρήσεις και όλα αυτά. Έχουν, πιστεύω, εξαντλήσει τις δυνατότητες τους. Αν κεντρικά δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός, αν κεντρικά η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική αξία του πρωτογενού τομέα και της παραγωγής αγαθών για τη σχετική αυτάρκεια που δεν την πετύχουμε, τότε καταλαβαίνετε ότι οι επιλογές είναι άλλες. Αλλά ξεκινώντας από πάνω, από την κεφαλή βρωμάει το ψάρι. Τα δύο μεγάλα έργα που ανακοινώθηκαν με στόμφο ότι μπήκαν στο ταμείο δεν είδαμε να ξεκινάνε. Εννοώ το Αγίου Ιωάννη και το Χοχλακιόν για το νερό. Και τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε πώς, τι έχουμε μπροστά μας τώρα και τι θέλουμε να διαχειριστούμε. Να διαχειριστούμε υπεύθυνα και σωστά και να βελτιώσουμε τις ποσότητες που μπορούμε να έχουμε διαθέσιμες. Με την ελπίδα βέβαια ότι θα έχουμε μια παραγωγική βροχοχρονιά το επόμενο διάστημα του 24 τέλος προς 25, γιατί πραγματικά δεν θα λυθεί το ζήτημα και τώρα να κατασκευαστούν έργα αν μέσα σε μια κλιματική τέτοια αλλαγή δεν βρούμε μεθοδολογίες να έχουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Αλλά προσωπικά δεν καταθέτω τα όπλα και κανένας από εμάς πιστεύω δεν πρέπει να το κάνει. Δεν καταθέτουμε τα όπλα, απλά λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια είχες 7 χρόνια όταν να έχει κάνεις πολλά κάτι που πρέπει να γίνει. Το οποίο δεν το έκανες και τώρα θα το ξαναβεί. Δηλαδή σε προειδοποιεί κάτι και σου λέει κοίτα αυτό είναι έρχεται. Η παθογένεια της ελληνικής πολιτείας συνολικά αλλά και του κόσμου, του δικού μας κόσμου. Δεν ήταν ότι δεν... Μα ακούστε, προχθές είχαμε εκλογές. Όλοι εμείς που έχουμε σήμερα λόγο δεν πήγαμε να ψηφίσουμε. Έχω πει πολλές φορές τη δημόσια τοποθέτησή μου. Αν γνωρίζω πραγματικά το συνομιλητή μου ότι ασχολείται με τα κοινά, θα του ζητούσα να μου πει: έχει ψηφίσει ποτέ συμμετά σε διαδικασίες? Όλα είναι απλά και εύκολα. Στα λόγια, έτσι. Πράγματι υπάρχει ζήτημα, αλλά εγώ θεωρώ, για να κλείσουμε το θέμα του νερού, ότι έχουμε και άλλα σημαντικά για τη χθεσινή συνεδρίαση. Και να ξέρετε ότι και στην απολογιστική θα ξαναμπούν θέματα που και ξαναμπήκαν. Γιατί ζητάμε σταδιακά τα βήματα που έχουν γίνει. Είναι η βιβλιοθήκη, είναι το γυροκομείο, είναι θέματα τα οποία θέλουμε να τεκμηριώσουμε, να υποστηρίξουμε, να διεκδικήσουμε. Και εμείς περιμένουμε τώρα να δούμε, γιατί αφήνουμε στην δημοτική αρχή και δεν. Αλλά ξέρουμε τα θέματα. Έτσι, ξέρουμε ποια έπρεπε να είχαν λυθεί. Το γυροκομείο, τι θα γίνει, πολύ σωστά το λέτε. Έπρεπε να έχει ανοίξει. Είναι τεκμηριωμένα και γι' αυτό δεχτήκαμε και συγχαρητήρια από τον Δήμαρχο εχθές για τη στάση μας, η οποία θέλουμε να είναι επικοδομητική, να είναι γραμμή στήριξης με τεκμηρίωση και γραμμή διεκδίκησης. Και έχει αποκαλυφθεί όλες αυτές τις διαδικασίες. Ότι πολλές των περιπτώσεων ακούει η καινούρια Δημοτική Αρχή τις τεκμηριωμένες φωνές από όποιον να είναι. Και από την παράταξή μας και από τον κύριο Καραντάκη για θέματα που υπάρχουν και πραγματικά μπορεί να μην τα έχουν όλα αντιληφθεί. Είτε αυτά είναι οι κοπές των δέντρων που άλλαξε η ροή και πάμε σε μια διαδικασία να ελέγχουμε και να δούμε κάθε φορά ξεχωριστά. Είτε αυτά είναι ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη που αφορούν τα σήματα, την κυκλοφορία, τη δημοτική αστυνομία που θέλουν αναθεώρηση. Χρειάζονται αναθεώρηση. Έγιναν ενέργειες τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πράγματι η κοινωνία εξελίσσεται. Η μετάβαση, όλη αυτή που βλέπουμε στη νέα διαχείριση, έχει ανάγκες. Αυτές τονίσαμε και χθες επί ευκαιρία του ζητήματος για τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας. Να δούμε αποφάσεις κανονιστικές. Ωραία, πάμε σε αυτό, γιατί μας τα βάζετε μαζεμένα. Πάμε σε αυτό το δεύτερο. Εσείς έχετε λίγο χρόνο. Εγώ χθες είχα όλη τη δυνατότητα όπου μπορούσα να τοποθετηθώ. Η δημοτική αστυνομία. Νομίζω υπήρξε μια εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου εκεί για το ότι και μια τεκμηριωμένη, μια πρόταση τέλος πάντων τη δημοτική αστυνομία για το πώς. Για πάμε, εσείς τι λέτε γι' αυτό τώρα. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει πραγματικά όσοι θέλουν να έχουν τον χρόνο, πέρα από τους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες, να διαβάσουν την εμπεριστατωμένη εισήγηση, την οποία έχει υπογράψει ο κ. Γαϊτανάκης. Ο επικεφαλής της δημοτικής μας αστυνομίας. Με τις ερωτήσεις απαντήθηκε με την εισήγηση. Να μεταφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σειράπτας απασχολούνται τρεις δημοτικοί αστυνομικοί. Να πούμε ακόμα ότι η Δημοτική Αστυνομία Σειράπτας πρωτοπορεί σε πάρα πολλά θέματα που έχουν αναβγεί και από εσάς, όσον αφορά την αδεσποτεία, τα ζώα, συντροφιά κτλ. Αλλά και άλλα θέματα καθημερινότητας. Ήταν από τις πρώτες δημοτικές αστυνομίες, είναι η αλήθεια, που δημιουργήθηκαν στο Δήμο Σειράπετρα. Υπάρχει αναμονή για δύο ακόμα άτομα για να φτάσουμε στον αριθμό των 5 δημοτικών συμβούλων.
μέσα στην εισήγηση, τεκμηριωμένα ο κύριος Γαϊτανάκης, και το ανέφερε ο κύριος Σπυριδάκης εχθές ο αντιδήμαρχος, ομιλεί ότι αν θέλουμε να έχουμε μια, θα έλεγα, αποδεκτή εικόνα της δημοτικής αστυνομίας όσον αφορά και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, αναφέρει στην εισήγηση ότι είναι απαραίτητα τουλάχιστον 12 έως 15 άτομα. Και γράφει ακόμα στην εισήγηση ότι για να μπορούσαμε να μιλάμε για δύο βάρδιες, για να μπορεί να εκτελεί όλα αυτά που με τις νομοθεσίες τις τελευταίες έχουν μεταφερθεί στη δημοτική αστυνομία, από το 23, όπως είπε ο κύριος Τζουμάκας ο πρόεδρος, έχουν αλλάξει πολλά. Και η ελληνική αστυνομία ενημερώνεται και η δημοτική αστυνομία. Έχουν περάσει και νέα πράγματα και νέες δυνατότητες στη δημοτική αστυνομία. Το ερώτημά μας ήταν σαφές. Με τους τρεις ανθρώπους ή τους πέντε που θα έχουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μια δημοτική αστυνομία με τις υποχρεώσεις που μπορεί να ξεκινάνε από ένα πρόστιμο κυκλοφοριακού χαρακτήρα ως την άδεια ενός καταστήματος ή την ηχορύπαση ή τα σκουπίδια ή τα ζώα, την αδεσποτεία, τη συντροφιά, όλα αυτά που αναφέρονται μέσα στην εισήγηση και που δεν νομίζω ότι την έχουν δει πολλοί πολίτες, που έχουν να κάνουν με αυτοψίες, με εγκαταλελειμμένα, με την προστασία της δημοτικής περιουσίας, με τη διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών, τον οικοδομικό κανονισμό, το υπαίθριο εμπόριο, τις λαϊκές δηλαδή. Και δέστε στον Άγιο Νικόλαο τι συμβαίνει με τις λαϊκές. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και θα θέλαμε η δημοτική αστυνομία να βοηθάει να επιληθούν. Από όλες αυτές οι διαδικασίες, προφανώς η εισήγηση είναι εμπεριστατωμένη και αναδεικνύει ορισμένα ζητηματάκια που δέχονται επίλυση. Δηλαδή, υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις που έχουν προηγηθεί και των σχετικών δυνατοτήτων που δίνει ο νόμος στη δημοτική αστυνομία και μπορώ να αναφέρω μερικές στα γρήγορα. Υπάρχει η απόφαση 70, ας πούμε, 2013 του Δήμου Ιεράπετρα, που μιλάει για τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας και για τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. Αναφέρει σαφώς ότι είναι απαρχαιωμένος, οι διατάξεις δεν καλύπτουν επαρκώς σημαντικές περιπτώσεις και ότι χρειάζεται προσθήκη νέων άρθρων και επαναπροσδιορισμό των διοικητικών προστήμων. Υπάρχει μια διαδικασία, όπου ενώ υπάρχουν αυτοψίες και θα πρέπει να επιβληθεί ένα πρόστιμο, γίνεται η αυτοψία, φαίνεται ότι επιστήρει την ποινή ενός, την επιβολή ενός προστήμου, συγγνώμη, και τελικά μπορεί να είναι άλλη υπηρεσία που πρέπει να επιβάλλει το πρόστιμο. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, διότι από τεχνικής πλευράς η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί όλα τα αντικείμενα να τα γνωρίζει. Αν είναι, ας πούμε, ένα θέμα πολεοδομικής παράβασης, παράδειγμα, έτσι, και χρειαστεί να πάει η δημοτική αστυνομία να δει κάτι, να φωνάξει την πολεοδομία, δεν μπορεί να επιβάλλει το πρόστιμο. Θα κάνει την αυτοψία η δημοτική αστυνομία, άρα χρειάζεται τη βοήθεια και του Δήμου. Κάποιες κανονιστικές αποφάσεις, παράδειγμα της άρδευσης, μας είπε ο κ. Κουγιουντάς εχθές ότι ναι, μεν πάει μαζί και ότι ζήτησα να καταλάβω κι εγώ όταν ένα υδρόμετρο δεν δουλεύει. Αρδευτικό ή τη σύνδρευση. Ή εν πάση περιπτώσει το έχουν γυρίσει ανάποδα. Ή κάνουν διάφορες τεχνικές για να μην γράφει. Το βλέπει ο νεροφόρος, το βλέπει κάποιος, το λέει. Ναι, εντάξει, πώς θα γίνει η διαδικασία, ποιος θα είναι αυτός που θα αφαιρέσει το ρολόι. Και είδαμε τη σύγχυση και την ασάβεια που επικρατεί. Και θα κάνει την αυτοψία και δημοτικός αστυνομικός και υπάλληλος του Δήμου ταυτόχρονα και η Επιτροπή μετά θα διαχειριστεί την επιβολή του προτίμου. Μερικά από αυτά τα αναφέρω για να δείτε και την ασάφεια που καλώς αναφέρει ο κ. Γαϊτανάκης ότι υπάρχει για το πώς θα εφαρμόζονται συνολικά όλα αυτά που επιτάσσει η πολιτεία με μόνο 5 αστυνομικούς. Πάγιο αίτημα λοιπόν και αναφέρθηκε σαφώς ότι η πολιτεία, αν έχει δώσει τόσες αρμοδιότητες στη δημοτική αστυνομία, οφείλει, και αυτό είναι πολιτική σημασία θα έλεγα, που πρέπει να δίνουμε κάθε φορά το πώς διεκδικούμε συνολικά, από την κυβέρνηση, η οποία στην πράξη το να έχει τρεις. Να περιμένεις άλλους δύο με το καλό να έρθουν, πρόσδεκτοι θα είναι. Άλλοι θα πούνε, μα ξέρετε κάτι, Ιεράπετρα έχει 5 δημοτικούς αστυνομικούς, δεν την έχουμε καθόλου. Ας έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν όταν έπρεπε και ας διεκδικούν για να έχουν. Γεγονός είναι ότι χρειαζόμαστε, κατά την άποψή μας και συμφωνούμε σε αυτό, περίπου 12-15 αστυνομικούς και αυτή είναι η πρώτη, θα έλεγα, διεκδίκηση που πρέπει να έχουμε συνολικά και πάνω σε αυτό μπορούμε να το έχουμε κοινό δεδομένο για όλους τους συμβούλους της Δημοτικής Παράταξης. Ομόφωνα ψηφίσαμε χθες για αυτήν την αναγκαιότητα και δεχτήκαμε την εισήγηση της υπηρεσίας με τις λεπτομέρειες και τις επιφυλάξεις που γράφει μέσα για την ορθή, θα έλεγα, διαδικασία καθημερινά να παράξει έργο. Και παράγει έργο παρά τις δυσκολίες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα με τη Δημοτική Αστυνομία που έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι. Υπάρχουν ζητήματα που επιμέρους όσον αφορά τις κανονιστικές διατάξεις θα τις ξαναδούμε, πιστεύω. Είπαμε και από τη μεριά του Δήμου να τις ξαναδούμε, να δούμε πώς θα τις προσαρμόσουμε στη νέα διαδικασία, να δώσουμε τις σχετικές δυνατότητες, αφού ο νόμος τις δίνει πρώτα να δοθούν στη Δημοτική Αστυνομία. Αλλά το κυριότερο είναι να μπορέσει να στελεχωθεί η Δημοτική Αστυνομία, διότι πραγματικά προσωπικά έχω απασχολήσει πολλές φορές τη Δημοτική μας Αστυνομία, να μην λέω ονόματα, και για ζώα που δεν θέλω να φαίνεται ότι τα βρήκαμε εγκατελειμμένα, και για παράνομες χωματερές, και για πράγματα που έχω συλλάβει προσωπικά την ώρα που ξεφόρτωνα σκουπίδια.
του ζήτησα να τα μαζέψει να φύγει πριν έρθει. Δεν ήθελε, του λέω περιμένετε λίγο να πάρουν την κοινωνική αστυνομία. Ναι. Τότε σε κάθε περίπτωση λέει εντάξει, τα μαζεύω, φεύγω. Τώρα αν τα πήγε αλλού, δεν το γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ένα άλλο θέμα είναι με τα δέντρα που έτσι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι το είδαμε και σε μέρες έτσι πολύ ζεστές ότι ανεβαίνει πάρα πολύ και η θερμοκρασία εκεί που δεν υπάρχει πράσινο. Έτσι, και βλέπουμε αιτήσεις για κοπές δέντρων. Οι οποίες θα συνεχίσουν να καταπιέζονται. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ τώρα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να κόβονται μεγάλα δέντρα. Ας μπορούν να φυτευτούν κάπου αλλού και να μην κόβονται. Ή και να υπάρξει μια μελέτη. Μια μελέτη, το έχουμε πει 500.000 φορές εδώ, ότι η Ιεράπετρα χρειάζεται πράσινο. Αλλά όχι ότι να είναι όπου να είναι. Να υπάρξει μια μελέτη έτσι, αστικού πρασίνου και να κάνουμε. Διαφοροποιεί δηλαδή, το και κλίμα, το μικροκλίμα της περιοχής. Και σταματά και την ερημοποίηση. Δηλαδή, χρειαζόμαστε δέντρα για πολλούς λόγους στην Ιεράπετρα. Το μικροκλίμα της περιοχής, τα θερμοκύκλια. Δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει τώρα. Θα είναι επένδυση για τα παιδιά μας αυτό. Ακούστε. Ναι, παρακαλώ. Πραγματικά το θέμα του πρασίνου δεν χρειάζεται να υποστηρίξουμε και να επιχειρηματολογήσουμε, έτσι. Είναι τόσο αισθητά τα παραδείγματα που βρίθουν στο διαδίκτυο μέσα, που δείχνουν κάτω από σκιά μια θερμοκρασία, ναι, χωρίς σκιά μια θερμοκρασία, με γρασίδι μια θερμοκρασία, χωρίς γρασίδι στην άσφαλτο κτλ. Και πέρα από αυτό, βέβαια, είναι και η εφορία που δημιουργεί, η αίσθηση που δημιουργεί στον πολίτη, στον πεζοπόρο, να σταθεί κάτω από ένα δέντρο, να πάρει λίγο την αναπνοή του και να πιει ένα ποτήρι νερό. Γεγονός είναι όμως ότι όσον αφορά τα αιτήματα κοπής δέντρων, θα πρέπει να πούμε ότι και η υπηρεσία πρασίνου υπάρχει στο Δήμο της Ιεράπετρας και κατά την άποψή μου τα δέντρα που φυτεύτηκαν και τα βλέπω και κάτω από το παράθυρό μου τελευταία σε σχέση με τη μελέτη, αρχίζουν και αναπτύσσονται. Ένα το θετικό. Δεύτερον, βάζετε ένα θέμα για τα μεγάλα δέντρα. Ναι, υπήρχε περιθώριο και προπαντός και τώρα υπάρχει να προβλέπουμε και το ζητήσαμε και σαν παράταξη στις μεγαλύτερες συνεδρίες που κάναμε πριν από λίγο καιρό, όπου βάλαμε μια άλλη νότα και ζητήσαμε και από δέκα νέα δημοτική αρχή να μην περνάμε σε ένα θέμα τις κοπές 20, 30, 40 πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί και έπρεπε να τα δούμε, έτσι, αλλά να τα δούμε τότε με slides ένα-ένα, να συζητάμε και να ψηφίζουμε πάνω σε κάθε διαφάνεια για το αίτημα. Οι λόγοι που μπορεί να κοπεί ένα δέντρο είναι κυρίως αυτοί που μπορώ να σταχυολογήσω γρήγορα, μπορεί να είναι κυρίως λόγοι υγείας σε δέντρα πάντα του δημοσίου εννοώ, γιατί τα ιδιωτικά καθένας αν τον ενοχλεί ένα δέντρο και είναι δικό του μπορεί να το κόψει. Ξαρτάται και από το είδος βέβαια και την, γιατί πάλι μπορεί να έχει ζητήματα με δασαρχία και τα σχετικά είδος κοπής όπως τα κυπαρίσια που είναι απαγορευμένα κτλ. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Όμως όταν αιτηθεί ένας πολίτης έχει μια αιτιολογία. Άλλες φορές είναι ότι τα δέντρα εκείνα, είτε αυτοφυή, είτε φυτευμένα σε παλαιότερες εποχές και μεγάλα πλέον, μπορεί να δημιουργούν πραγματικά προβλήματα. Προσπελασιμότητα σε ένα καροτσάκι, σε μια έγκυο, σε έναν άπειρο, σε ένα άνθρωπο που θέλει να περπατήσει, αν δεν προσέχει, μια που κρατάμε τα τηλέφωνα όλοι, μπορεί να κουτουλήσει ένα δέντρο, να το κάνω λίγο πιο γλαφυρό. Να. Και αναγκαστικά έχουμε βάλει μια άλλη νότα να έχουμε καταρχήν την εισήγηση της υπηρεσίας που θα πάει, θα κάνει αυτοψία, θα δει τα συγκεκριμένα δέντρα και αν έχει θετική ή αρνητική εισήγηση να τη σχολιάσουμε. Και να πω ότι στις προηγούμενες αποφάσεις που πήραμε είχαμε αρνητικές αποφάσεις από την, όχι, είχαμε θετικές εισηγήσεις από την υπηρεσία Πρασίνου να αφαιρεθούν δέντρα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ένα τεράστιο φοίνικα που είναι κοντά στο γυμναστήριο που λέμε κάτω εδώ στην, πάνω από το νέο χώρο του Μήνους. Να. Εκεί σε αυτή τη γειτονιά. Είδαμε εμπεριστατωμένα και πείσαμε και τη Δημοτική Αρχή ότι αυτός ο φοίνικας θα πρέπει να διασωθεί, διότι έχει συνδεθεί με την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Αναφέρω ένα παράδειγμα για να μην απλωθούμε σε πολλά. Αν δεν μπορέσει να, διασωθεί, προφανώς είναι ένας από τους φοίνικες που μπορεί να μεταφυτευθεί. Αλλά πάντως η προσπάθεια, η αρχική πέτυχε, δεν θα εκκριζωθεί, έτσι. Θα έχει, με την αιτιολογία βέβαια ότι μπορούσε να προσκρούσει στα σύρματα της ΔΕΗ και τα λοιπά λόγω ότι έχει μεγάλη ευληγησία ο φοίνικας. Αν θεωρούσαμε σαν παράταξη ότι επειδή πλησιάζει τα σύρματα της ΔΕΗ είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να σας πω, θα πρέπει να δώσουμε διαταγή να κόψουμε πάρα πολλά δέντρα και φοίνικες επειδή μπορεί να είναι ένα ή δύο μέτρα δίπλα από, από τα καλώδια της ΔΕΗ. Εκεί θέλει άλλη διαχείριση. Πιθανά να χρειάζεται να κοπούν ορισμένα τμήματα. Εντάξει, ωραία. Λέμε λεπτομέρειες τώρα, αλλά γενικά. Αν δεν πιστεύουμε τις λεπτομέρειες, Μαρία, δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει με το πράσινο. Μισό λεπτό. Εγώ ρώτησα γενικά. Και αυτό εδώ είναι μια καλή ερώτηση και από εσάς, αφού κάνετε παραγωγική αντιπολίτευση, να δούμε
τι μελέτη υπάρχει, αν θα γίνει, αν σκέφτεται ο Δήμος να κάνει μια μελέτη πρασίνου. Η γεωπόνος που λέτε δεν φτάνει. Μισό λεπτό. Εννοείται μελέτη πρασίνου γίνει λίγο αόριστο. Ας πούμε για όλο πρασίνου, το Δήμο, για τα χωριά, για την πόλη, για κάποιες περιοχές. Για την πόλη, ας πούμε, της Ιεράπετρας παράδειγμα. Ωραία, μέσα από τις διαδικασίες που... Ναι, να δούμε και να σταματήσουμε. Δεν υπολείπεται πάντως. Δεν θέλω να υπεραμυθώ σε κάτι που σε κάθε περίπτωση έχει περιθώρια βελτίωση. Ναι, ναι, ναι. Άλλο η μελέτη αστικού πρασίνου και άλλο ένας γεωπόνος. Να, που εντάξει, καλά κάνει και είναι υπεύθυνος πρασίνου, αλλά δεν είναι για όλα. Θέλει ειδικό για να γίνει αυτή η μελέτη. Κοιτάξτε, μπορεί να αναπτυχθεί και με τις ευλογίες της υπηρεσίας και να το δούμε. Συμφωνούμε σε αυτό ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Αλλά θα πρέπει να μηδενίζουμε και αυτές που έχουν γίνει επιμέρους μέχρι τώρα. Μα δεν είπα για τα δέντρα. Είπα ότι θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και σωστά. Δεν θέλω να λέμε τώρα αυτό το δέντρο είναι έτσι ή αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, όχι, όχι, να σταματήσουμε όμως. Να ζητάμε. Ακούστε, έχετε άδικο εδώ. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Όταν υπάρχει αίτημα από πολίτη, πρέπει να εξεταστεί. Εσείς βάζετε τώρα το αντίποδα, που είναι η μελέτη ανάπλασης πρασίνου, γενικά μια μελέτη. Σωστό. Μισό λεπτό. Να εξεταστεί το αίτημα του πολίτη και αν ενοχλεί να πάει το δέντρο κάπου αλλού, όχι να κοπεί. Γι' αυτό με ρωτήσατε. Με ρωτήσατε αν πρώτο το είναι δίκαιο και εύλογο το αίτημα και αν το ικανοποιήσαμε. Ναι, το χθεσινό το ικανοποιήσαμε. Το χθεσινό. Πήγε η ενότητα, που έχει και αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν και τη Γραλιγιά και τη Βαϊνιά και το Κεντρί και το Καπίστρι παράλληλα και την Ιεράπετρα. Είδαν, έκαναν τις αυτοψίες, εισηγήθηκαν θετικά και εμείς είδαμε την αναγκαιότητα και να υπενθυμίσω ότι η συγκεκριμένη αίτηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν είχε περιληφθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ είναι παλιά αίτηση να κοπούν τα δύο αυτά δέντρα στη συγκεκριμένη περιοχή κοντά στη Λαϊκή Αγορά είναι αυτά. Μπορεί να τα δει ο καθένας. Πρόκειται για το Νευρολογικό Ιατρείο της Ιεράπετρας. Τα δέντρα εκεί έχουν ξεριζώσει. Ό,τι υπάρχει από το πεζοδρόμιο δεν επιτρέπουν καν την είσοδο σε επαγγελματικό χώρο. Ναι. Προφανώς είναι τεκμηριωμένο. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η πολιτική πρέπει να επεκταθεί σε όλους. Για τα δέντρα, εάν είναι πραγματικά μεταφυτεύσιμα, προφανώς θα τα αξιολογήσει. Γιατί έχουμε δώσει ήδη η τεχνική μας υπηρεσία με τη βοήθεια της υπηρεσίας του Πρασίνου. Γιατί έχουμε δώσει ήδη όλη τη φιλοσοφία στις προηγούμενες συνεδριάσεις να αλλάξει ο τρόπος και τα κριτήρια που είχαμε. Να εξαντλούμε και αυτό το περιθώριο της μεταφύτευσης. Καλά το λέτε. Α, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι μία κουβέντα για να κλείσουμε. Ένα ακόμα θέμα θα ήθελα να βάλω, επειδή υπήρξε μια σχετική έτσι, αψημαχία και μια σχετική ένταση. Υπάρχει ένα αίτημα, το οποίο αναβλήθηκε χθες μετά από εισήγηση δική μας, παράταξή μας, να παραχωρήσουμε δωρεάν τη χρήση του δημοτικού σχολείου της Μακρελιάς σε ένα νεοσύστατο σύλλογο. Δύο ερωτήματα που έβαλα πολύ χαρακτηριστικά. Ευτυχώς τουλάχιστον για το ένα πήρα τη σχετική απάντηση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σκουλούδη. Πρέπει να υπενθυμίσω μερικά χαρακτηριστικά που τα είχα και σαν αντιπεριφερειάρχης αλλά και σαν υποχρεωτικότητα. Ο Δήμος πλέον από τις αρχές της δεκαετίας του 2011, με τις αιρετές δηλαδή περιφέρειες και Δήμους, είναι ο μοναδικός αρμόδιος για να παραχωρεί σχολεία τα οποία δεν λειτουργούν πλέον και όπου έχουν. Είτε λόγω ότι δεν έχει άλλα παιδιά, είτε έχουν κλείσει και έχουν περάσει στη δυνατότητα του νόμου, του Δήμου, συγγνώμη, πάντα με τη σχετική νομοθεσία, να τα παραχωρεί εφόσον του ζητηθεί, προφανώς για θεσμικού χαρακτήρα δραστηριότητες, κοινωνικού, πολιτικού, υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιατρία, αγροτικά, έδρες πολιτιστικών συλλόγων ή άλλου παρόμοιου χαρακτήρα, αλλά πάντα κοινοφελούς χαρακτήρα λόγους. Οφείλω να πω ότι κατά την άποψή μας και το διατυπώσαμε χθες, δεν ήταν ορθά προετοιμασμένη η εισήγηση για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφιστεί. Το ένα κομμάτι που αφορά την παράταξή μας και το έχουμε βάλει και το τονίσαμε χθες, είναι ότι επειδή και άλλα σχολεία έχουν παραχωρηθεί, στο Ρινό αναφέρω για παράδειγμα σε αθλητικούς συλλόγους κτλ. Και επειδή και άλλα θα τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης, θα πρέπει να έχουμε σαν Δήμος ένα γνώμονα. Τα σχολεία αυτά. Προσωπικά σας καταθέτω και από όσο είχα γνωρίσει από τους μεγάλους σεισμούς που είχαμε, να υπενθυμίσω στην Ιεράπετρα 6,6 ρίχτερ, στη Σιτία 6,4-6,5 που γκρέμισε και το Κισάκι του Αγίου Νικολάου και τις διατυπώσεις του κυρίου Λέκα. Πάρα πολλά σχολεία είναι χτισμένα όταν ήμουν αγέννητος, από το Βεντζέλο καλά-καλά. Για να πάω τόσο πολύ πίσω, πολλά σχολεία θα πρέπει να έχουμε την πλήρη εικόνα, και όπου την έχουμε είναι εύκολα τα πράγματα, της στατικότητας και της επικινδυνότητας τυχών που υπάρχει για να παραχωρηθούν. Μου απάντησαν και θα έχουμε περισσότερη τεκμηρίωση και από την τεχνική υπηρεσία ότι το σχολείο της Μακρελιάς τηρεί τις προϋποθέσεις, ήδη λειτουργεί σαν αγροτικό ιατρείο, ενημέρωσε ο κ. Σκουλούδης, και έχει τη δυνατότητα
από τεχνικής πλευράς να παραχωρηθεί. Το δεύτερο που ζήτησα να διευκρινιστεί είναι ότι γνωρίζαμε και εγώ προσωπικά και μέλη της παράταξής μου ότι η ίδια αίθουσα υπάρχει απόφαση του 2018 που είχε παραχωρηθεί σε άλλο σύλλογο που έχει έδρα τη Μακρυλιά και το συγκεκριμένο χώρο. Και ζητήσαμε να έχουμε είτε δήλωση του Προέδρου ή της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου συλλόγου ότι διαλύθηκε ή ότι δεν επιθυμεί να έχει την αίθουσα. Δεν θα μπορούσαμε να παραχωρήσουμε δηλαδή ένα σχολείο σε δύο συλλόγους. Ηλίου φαϊνότερων. Θα πρέπει να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση του Δήμου για τον άλλο σύλλογο, αλλά αυτό θα πρέπει να το διατυπώσει είτε ο Πρόεδρος, είτε το Συμβούλιο, είτε μια απόφαση του προηγούμενου συλλόγου. Και αυτό ζητήσαμε, διότι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι ως φοροτεχνικός θα υπογράφω να υπάρχει έδρα σε δύο συλλόγους ταυτόχρονα που δεν έχει λυθεί ο προηγούμενος με διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Πρωτοδικείο, εάν είχε κάνει έναρξη στην εφορία, παράδοση βιβλίων, έλεγχο βιβλίων κτλ. Ο νεοσύστατος σύλλογος μας είπε ο πρόεδρος στο πιο χινότας ότι έχει αναθέσει σε δικηγόρο της πόλης μας, έχει κατατεθεί το καταστατικό στο πρωτοδικείο, άρα έχει πάρει τη νομική μορφή και χρειάζεται ακόμα να έχει να πάρει αφημή, γι' αυτό χρειάστηκε την έδρα, για να προχωρήσει σε διαδικασίες το προσωρινό συμβούλιο, να ορίσει εκλογές και να προκύψει το νέο συμβούλιο του συλλόγου, το οριστικό συμβούλιο. Υπενθυμίζω ως γνώση του αντικειμένου ότι το προσωρινό συμβούλιο η μόνη δυνατότητα που έχει είναι να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της εγγραφής στο πρωτοδικείο στην αντιπεριφέρεια για να λάβει τα σχετικά βιβλία, ταμείο και όλα αυτά τα λέω εξειδικευμένα, ούτως ώστε να προστατεύσω και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ζήτησα και πήραμε αναβολή για το θέμα διότι δεν υπήρχαν τα τελευταία. Δεν έχει γίνει έναρξη ακόμα, δεν έχει λάβει αφημή. Το προσωρινό συμβούλιο δεν έχει ορίσει ημερομηνία εκλογών και βεβαίως αφού από τεχνικής πλευράς στο σχολείο λέει ο Δήμος Ιεράτων Τεχνίτη Υπηρεσία ότι δεν έχει θέμα ασφάλειας, γιατί αυτό βάζω εγώ σαν παράταξη, η παράταξή μας πάνω απ' όλα. Ένας χώρος που θα γίνουν εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, γιατί εκεί έχουν γίνει και άλλες φορές εκδηλώσεις, θα πρέπει να ελέγχουμε κατά καιρού τη στατικότητά τους. Από τη στιγμή που στατικά δεν έχει πρόβλημα, βεβαίως να παραχωρηθεί, αλλά να λυθούν αυτές οι δύο λεπτομέρειες. Να οριστικοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οριστικό μετά από εκλογές του νέου συλλόγου και να λυθεί η προηγούμενη σύμβαση με τον προηγούμενο σύλλογο. Να, απλά πράγματα. Ωραία. Είναι τα αυτονόητα πάλι εδώ. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση και για τα άλλα θέματα δεν έχουμε κανένα σκοπό να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ούτε να λογομαχούμε και να υποστηρίζουμε πράγματα τα οποία στην πράξη είναι για το θεαθήν. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε τεκμηρίωση και πιστεύω προσωπικά ότι σε πολλές περιπτώσεις μας ακούνε. Από εκεί και μετά, στην απολογιστική, για να κλείσω την τοποθέτησή μας που θα έρθει, προφανώς θα δώσουμε και ένα πολιτικό στίγμα. Δεν πήρε το μήνυμα η σημερινή κυβέρνηση με 13 μονάδες κάτω. Το είπα και χθες. Δεν κάνουμε πολιτική στο Δήμο. Πολύ καλά το λένε όλοι. Όμως η πολιτική από πάνω εφαρμόζεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως πολύ καλά λέει ο προηγούμενος Δήμαρχος, ετεροδιοίκηση. Γιατί δεν είναι αυτοδιοίκηση. Αν δεν πήραν κανένα μήνυμα και αν θέλουν να συνεχίζουμε τους ίδιους πόρους και λιγότερους να αυξάνουν τις υποχρεώσεις των Δήμων, αντιλαμβάνεστε ότι στην πράξη θα το πω απλά και λαϊκά. Ξεβρακώνουν τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό εγώ δεν θα το ανεκτώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό με το πολιτικό κομμάτι έχουμε εξελίξει, θα έχουμε εξελίξει. Θα έχουμε σίγουρα, γιατί πάντα να ξέρετε κάτι. Είναι ένα πρώτο στάδιο, ένα πρώτο εξάμηνο. Κοινοπολιτεία και όλα αυτά ξέρετε ότι αλλάχθηκαν. Χθες είχαμε θέμα και αυτό. Μία επιτροπή θα έχουμε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, σημαντικά. Την επιτροπή ισότητας. Τα κύρβια. Χθες επενέσαμε την κυρία Περακάκη, γιατί πράγματι έχει ένα στελεχωμένο, ένα καλό τεκμηριωμένο πρόγραμμα που είναι πολύ αποδεκτό. Έτσι καταλάβαμε από τους ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μας. Έχουμε και εμείς και όλες τις παρατάξεις ανθρώπους μέσα. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να προωθήσουμε όλο τον πολιτισμό, τη γαστρονομία μας, όλα όσα έχουμε. Και κυρίως και για το σχολιασμό που έκανα για το ταξίδι στη Γαλλία του κυρίου Δημάρχου. Έχω να πω ότι πραγματικά είναι λυπηρό για τη χώρα μας. Καλώς κάνει και πάει στη Γαλλία. Καλώς κάνει αυτό το Γαλλικό Ινστιτούτο να αναδείκνει ακόμα και το από πού είπε καλημέρα ο Ναπολέοντας, διότι έτσι επιβάλλονται στους λαούς οι Γάλλοι και είναι μια μεγάλη δύναμη. Αλλά το τεράστιο λάθος σε εμάς είναι ότι ενώ έχουμε ανθρώπους που άφησαν εποχή, δεν ακολουθούμε στις διαδρομές τους. Θα μπορούσε, παράδειγμα, μέσα στην Τουρκία τόσα ανάγκη, τόσα πράγματα ψηφιδωτά που βρίσκουν, να μιλήσει αυτή η κυβέρνηση και να ζητήσει από τους Τούρκους να κάνουμε εμείς εκεί συνεδρία, συνάρθουν να μας τα δείξουν. Σε λίγο θα μας πούνε ότι τα ψηφιδωτά που βρήκαν τελευταία είναι τούρκικα. Αυτό είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης από πάνω. Στον δρόμο του Αλεξάνδρου, από την Αλεξάνδρεια μέχρι τη Βακτριανή, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προωθήσει τον τουρισμό της. Ας βάλει λοιπόν τα βήματα σωστά. Πού είναι η Βακτριανή, στην Ινδία, σε ποια περιοχή, εκεί. Έχει πόλεις μεγάλες των 2-3 εκατομμύριων, βεβαίως έχει. Δώσαμε το στίγμα ότι εμείς περάσαμε σαν πολιτισμός και αφήσαμε δείγματα γραφής εκεί. Ή μόνο οι Γάλλοι είναι πολιτισμένοι.
Πήγαμε την Ευρώπη, το άγαλμα το στείλαμε εμείς στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Τώρα το έχουμε στον Άγιο Νικόλαο και το τιμούμε και το βλέπουμε. Mm-hmm. Να αντιστρέψουμε λίγο από την ηγεσία, να χρηματοδοτήσει όσον αφορά τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την περιφέρεια, για να αναδειχτούν αυτά τα ζητήματα που σας λέω. Και η Κρήτη βρήθη από τέτοια χαρακτηριστικά. Όλοι οι Γερμανοί που έρχονται στο Μάλεμε για να μην το πλατιάσω. Ναι. Θέλουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς για αυτούς. Παρά το ότι έχει αμφίβολου χαρακτήρα και δυσερμηνίες, έρχονται για τους νεκρούς τους. Δεν είναι μόνο τα Χανιά όμως. Έχουμε εδώ. Για βλέπετε τα δυτικά μας χωριά. Mm-hmm. Έχουμε ευθύνη σε αυτά. Να τα κάνουμε μάλιστα, τόπο μάλιστα. Επισκεψιμότατο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ας μην δεν μπερδεύσουμε και τους ακροατές με τα πολίτες υπόλοιπα. Λοιπόν, κύριε Γουλιδάκη, να είστε καλά, τελειώσει ο χρόνος μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Την επόμενη φορά θα ήθελα να μιλήσουμε φορολογικά, διότι λέω κάτι και κλείνω. Στις περασμένες εκλογές, στις προπερασμένες Κυριακής, πάρα πολλοί που δεν είχαν τη σωστή ενημέρωση, αν την είχαν, θα πήγαιναν με τα εκαθαριστικά τους υπερμεγενθυμένα για να δείχνουν, ενώ ατομικές επιχειρήσεις με τα τεκμήρια που εφαρμόζονται, για να δείχνουν πόσο φόρο πλήρωσαν πέρυσι και πόσο πληρώνουν φέτος και να το κρατάνε σαν πανό. Η παρατήρησή μου είναι όμως ότι πολλοί από αυτούς συνέχιζαν να ψηφίσουν την πολιτική εκείνη που στην πράξη τους αποδομεί και θα τους αναγκάσει να πάρουν αποφάσεις σημαντικές για τις επιχειρήσεις τους. Θα το δούνε μπροστά τους μετά τα εκαθαριστικά. Σε ευχαριστώ για το βήμα και καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Βουλιδάκη. Καλημέρα να έχετε. Ευχαριστούμε.